Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Αναστασιάδη, και εσείς. Υπάρχει άλλος συνάδελφος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Για 8 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, να σας καλησπερίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε και για την υπομονή σας και για τον χρόνο που διαθέτετε εδώ. Στις 2 Οκτωβρίου του 2010, η τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε υποβάλει στην Eurostat... Του 2009, συγγνώμη. Δύο μέρες πριν από τις εκλογές. Είχε υποβάλει τότε στην Eurostat στοιχεία για το κυβερνητικό έλλειμμα του 2005-2008 και πρόβλεψη για το έλλειμμα του 2009. Στοιχεία για την πρόβλεψη. Μερικές μέρες αργότερα, στις 21 Δεκάτου του 2009, αφού άλλαξε η κυβέρνηση, η τότε κυβέρνηση, η νέα κυβέρνηση μάλλον τότε του ΠΑΣΟΚ, υπέβαλε προς την Eurostat επίσης νέα στοιχεία για το κυβερνητικό έλλειμμα του 2005-2008 και νέα πρόβλεψη για το έλλειμμα του 2009, αναθεωρημένο προφανώς προς τα πάνω, σημαντικά, χωρίς να έχει καμία νομική υποχρέωση. Πώς το ερμηνεύετε εσείς, πώς ερμηνεύετε αυτή την κίνηση της κυβέρνησης και θεωρείτε ότι αυτή η κίνηση της κυβέρνησης ίσως ήταν η αρχή της συζήτησης για την ένταξη της χώρας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Να ερμηνεύσω την απόφαση της κυβέρνησης δεν μπορώ. Ότι επιδεινώθηκαν... Λέω επειδή δεν είχε νομική υποχρέωση να το κάνει. Δεν είχε υποχρέωση να το κάνει. Ναι. Από τεχνοκρατικής άποψης αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι τότε επιδεινώθηκαν τα νούμερα και προφανώς έπρεπε να περάσουμε σε ένα άλλο καθεστώς από τη στιγμή που οι διεθνείς αγορές σταμά κλείσαν τη στρόφιγγα και δεν μπορούσαμε να δανειστούμε στις αγορές. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Αλλά από τεχνοκρατικής άποψης ήταν η επιδείνωση των αριθμών που έφερε το... Σας υπενθυμίζω ότι τον Οκτώβριο του 2009 η χώρα δανειζόταν και τον Ιανουάριο του 2010 η χώρα δανειζόταν άνετα από τις αγορές, άρα δεν υπήρχε τέτοιο θέμα εκείνη τη στιγμή. Είναι γνωστό αυτό, το θυμάμαι. Η επιδείνωση τότε των αριθμών δεν ξέρω αν ήταν η συνέπεια του ότι έκλεισε η στρόφιγγα από τις αγορές, αλλά το επιτόκιο... Μα σας επισημαίνω και πάλι ότι τότε δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Ναι. Αυτό δημιουργήθηκε αφού αναθεωρήθηκε προς τα πάνω το έλλειμμα με στοιχεία που έστειλε η τότε κυβέρνηση. Αυτό είπα και εγώ. Αυτό είπα και εγώ, ότι η επιδείνωση των αριθμών, μιλάμε για τον Οκτώβριο, η αλλαγή των αριθμών, η αλλαγή του τρόπου καταγραφής των μεγεθών ή οτιδήποτε άλλο, οδήγησε τότε στο κλείσιμο της χώρας μας, της πρόσβασης της χώρας μας στις αγορές και φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε. Τον Απρίλιο του 2010 ο τότε Πρωθυπουργός, μετά από εξάμηνη αγράνια και απραξία και μετά από μια τεράστια εκστρατεία της φήμησης της χώρας με υποστηρικτές, με υποτιμητικές για την χώρα δηλώσεις από αυτόν και από πολλούς υπουργούς του, ανακοίνωσε από το Καστελόριζο την ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτό που αναφέρατε πριν, την έλλειψη ρευστότητας και τις πιέσεις που υπήρχαν από τις αγορές. Στο διάγγελμά του τότε, ο τότε Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ότι παρέλαβε από την προηγούμενη κυβέρνηση μια διαλυμένη οικονομία με μεγάλα ελλείμματα, κάνοντας επίμονα αναφορά στο μέγεθος της διαφθοράς και της ανομίας που επικρατούσε στη χώρα. 5 χρόνια μετά της ένταξης στο μηχανισμό, σήμερα δηλαδή στο μηχανισμό στήριξης, έχει γίνει πλέον ξεκάθαρο ότι η ένταξη της χώρας στον μηχανισμό στήριξης δεν ήταν ένα ζήτημα που αφορούσε μόνο τη δυσχερή οικονομική κατάσταση που βρισκόταν η χώρα μας τότε και θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί σύμφωνα και με την ομολογία του προηγούμενου του κυρίου Ρομπόλη που ήταν πριν από σας εδώ και να... Και παραδοχή, εντάξει. Και να αντιμετωπιστεί το θέμα μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύετε ότι η ένταξη της χώρας στον μηχανισμό του ΔΝΤ και η έλευση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ευρώπη εξυπηρετούσε έναν ευρύτερο σχεδιασμό, κάτι που υποστήριξε και ο κύριος Ρομπόλης προηγουμένως?
Αυτό που ξέρω είναι ότι το γεγονός ότι προσφύγαμε στο Δούνουτού και το Δούνουτού ήρθε να επιβάλλει πολιτικές στη χώρα, η οποία χώρα λειτουργήσε πολλές φορές σαν πειραματόζω, γιατί ποτέ δεν είχαν εφαρμοστεί κάτι τέτοια, κάποιες πολιτικές από αυτές σε άλλες χώρες του εξωτερικού, δεν ήταν εφικτέο για τη χώρα. Δεν ξέρω εάν στοχευμένα επιλέξαμε να είναι και το Δούνουτού ένας εκ των δανειστών μας. Σίγουρα όμως όσο δυνατόν γρηγορότερα μπορέσουμε να απαλλαγούμε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και μείνουμε στα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο το καλύτερο για τη χώρα μας. Δεν πιστεύετε δηλαδή ότι ήταν το αποτέλεσμα ενός ευρύτερου σχεδιασμού και όχι μόνο δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω το πρόβλημα της χώρας μας? Δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Όπως αποδεικνύεται και σήμερα, το 2014 τα οικονομικά της χώρας βελτιώθηκαν. Αυτό φαίνεται και από όλους τους δείκτες. Μηδενισμό του ελλείμματος, ουσκελισμένους προϋπολογισμούς, πλεονάσματα κτλ. Τι εκτιμάτε, ότι αν η χώρα δεν οδηγούνταν σε εκλογές όπως οδηγήθηκε, πώς θα ήταν η κατάσταση σήμερα σε σχέση με, με αυτό που ζούμε σήμερα? Όπως ανέφερα και πριν, κάθε φορά που η χώρα έχει προσφύγει σε πρόορες εκλογές, επιβαρύνεται η οικονομία της και τα μεγέθη της οικονομίας. Αυτό το ζούμε και τώρα, αυτό το ζήσαμε και πολλές φορές στο παρελθόν. Όσες φορές, που ήταν πολλές αυτές δυστυχώς, η χώρα κατέφυγε σε πρόορες εκλογές.